σας πω ότι, αν και σίγουρα θα έχετε καταλάβει από τον τίτλο τι θα δείτε σε αυτό το βίντεο, όσες δεν έχετε καταλάβει γιατί μπορεί να μην ξέρετε τι είναι αυτό, καλό θα είναι να πατήσετε stop και να πάτε κάτω στην περιγραφή να δείτε το βίντεο που ανέβασα την προηγούμενη Δευτέρα για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, γιατί κάποια μπορεί να μην θέλει να το δει. Και για να αποφύγουμε παρεξηγησούλες, καλό θα είναι να έχετε δει το βίντεο της ανακοίνωσης και μετά αυτό. Λοιπόν, πουλάκια, είναι Δευτέρα. Είναι η Δευτέρα που έχει ανέβει το βίντεο της ανακοίνωσης και είναι η Δευτέρα που εγώ θα πάω να βάλω το υαλουρονικό στα χείλη. Θέλω, πριν σας πω το πώς νιώθω αυτή τη στιγμή, αν και να το έχετε καταλάβει, θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Νομίζω πως σήμερα έχω ζήσει την πιο χαρούμενη μέρα στο κανάλι μου και τα 4-7 χρόνια που διανύω. Και γιατί το λέω αυτό? Σας έχω πει ότι για μένα η καλύτερη στιγμή στο κανάλι μου εδώ στο YouTube είναι η στιγμή που θα ξυπνήσω το πρωί και θα διαβάσω τα νέα μηνύματα που έχουν έρθει. Και σήμερα τα μηνύματα που έχω λάβει με το βίντεο της ανακοίνωσης πραγματικά με έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που μου λέτε καλή επιτυχία, μου στέλνετε προσωπικά μηνύματα με δικές σας εμπειρίες. Κάποια κορίτσια μου λέτε και να μην το κάνω, μου εξηγείτε πολύ όμορφα και κομψά το λόγο και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Και είναι αυτό, όπως είχε ξεκινήσει το κανάλι μου, Chic Beauty by Marinelli, δεν είναι μόνο εγώ το chic, τα προϊόντα που σας δείχνω, chic και όλα αυτά. Είσαστε κι εσείς οι ίδιες κομψότατες και σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου για όλα αυτά. Και χαίρομαι που οι περισσότερες θέλετε να μπείτε στη διαδικασία και να δείτε πώς γίνεται, όχι επειδή θέλετε οπωσδήποτε να κάνετε κι εσείς, απλά μόνο και μόνο από περιέργεια και από όλα αυτά. Και ειλικρινά σας ευχαριστώ. Επίσης, ήθελα να πω σε μερικά κορίτσια ότι στο βίντεο της ανακοίνωσης δεν απολογήθηκα για κανένα λόγο. Απλά αυτό το βίντεο της ανακοίνωσης το έκανα γιατί δεν ήθελα να υπάρξει κάποιο πρόβλημα για κάποια μητέρα που μπορεί να βλέπει με το παιδάκι της, ή για κάποια κοπέλα ανήλικη που να μην θέλει να δει, ή για κάποια που φοβάται τις ενέσεις. Γι' αυτό ήθελα να γίνει όλη αυτή η διαδικασία, πρώτα να σας κάνω το βίντεο της ανακοίνωσης και μετά αυτό με την εμπειρία μου το υαλουρονικό, για να είμαι σωστή απέναντί σας, όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο, πως θέλω να είσαστε εσείς σωστές με μένα, έτσι θέλω και εγώ να είμαι σωστή με εσάς. Δεν θα σας κρύψω ότι έχω πάρα πολύ άγχος. Αν πιάσετε την καρδιά μου αυτή τη στιγμή, θα πείτε: «Οκ, αυτή η κοπέλα θα πάθει έμφραγμα, έτσι όπως χτυπάει η καρδιά της». Έχω άγχος, αν και δεν φοβάμαι τις βελόνες. Είμαι άνθρωπος που τις έχει συνηθίσει, έχει εξοικειωθεί, γιατί πηγαίνω κάθε 3 μήνες εγώ και κάνω εξετάσεις αίματος. Οπότε είμαι εξοικειωμένη, απλά τώρα στα χείλη. Οπότε αυτό είναι που αισθάνομαι αυτή τη στιγμή. Σιγά, εδώ υπάρχουν και χειρότερα πράγματα. Αλλά έχω άγχος για το αποτέλεσμα πιο πολύ, να δω πώς θα είμαι και γενικότερα όλα αυτά. Σταμάτησα λίγο ξαφνικά να μιλάω γιατί μου τελείωσε η μπαταρία. Είχα ξεχάσει να φορτίσω την κάμερα. Ελπίζω να μου κρατήσει τώρα η μπαταρία αυτή μέχρι να φτάσω. Και δεν θυμάμαι και που είχα μείνει. Νομίζω σας έλεγα το πώς αισθάνομαι. Ότι έχω άγχος, ότι δεν θέλω να φύγω. Δεν θέλω να πάω. Πού πάμε? Πάμε να φουσκώ στα χείλη τη. Μην γελάσετε. Έχω έρθει στην τουαλέτα να τραβήξω, γιατί έξω έχει κόσμο και γι' αυτό αυτονόητους λόγους δεν μπορώ να τραβήξω. Είμαι σε πλαστικό χειρουργό, είναι φυσιολογικό. Τώρα μου έχει βάλει ξυλοκαίνη. Νιώθω ότι ούτε καν μπορώ να μιλήσω. Περιμένω τη σειρά μου τώρα. Το ξέρω ότι εδώ που με βλέπετε τώρα θα έχετε απογοητευτεί σίγουρα, γιατί ο γιατρός δυστυχώς δεν άφησε, δεν ήθελε να τραβήξουμε κατά τη διάρκεια που γινόταν το υαλουρονικό. Εντάξει, είναι πλαστικός χειρούργος, δεν πήγα σε κέντρο αισθητικής, οπότε είναι φυσιολογικό. Τώρα σας έκανα λίγο κοντινό να δείτε, δεν θα είναι έτσι, σίγουρα θα ξεπριστούν λιγάκι ακόμη, γιατί τώρα είναι πρισμένα και από τις ενέσεις, αλλά και από την ξυλοκαίνη που μου τα είχε μουδιάσει. Εγώ, όπως σας είπα, κατά τη διάρκεια δεν πονούσα. Μόνο λίγο τσουξιματάκι όταν έμπαινε μέσα το υγρό. Μετά ήθελα να σας τραβήξω με το που μου το έκανε. Ήθελα να βγω έξω να πάω στην τουαλέτα να σας το τραβήξω κατευθείαν, που είχε και καλό φως και τέτοιο. Αλλά επειδή όταν το έκανα είχα τόσο στρες και τόσο άγχος, που με το που τελείωσα είχα σηκωθεί πάνω και έτρεμα από το κρύο. Ένιωθα ότι κρύωνω πάρα πολύ. Το παθαίνω όταν στρεσάρομαι ή αγχώνομαι. Με το που τελειώσει κάτι, αυτή η διαδικασία ή οτιδήποτε, και μου φύγει το άγχος, μετά ξεκινώ και τρέμω και κρυώνω πάρα πολύ.
Οπότε δεν ήμουν σε διάθεση καθόλου. Ένιωθα λες και ανεβάζω πύρετο. Μπορεί να το παθαίνετε κι εσείς αυτό, δεν ξέρω, αλλά εγώ το παθαίνω. Το μόνο τώρα που μου είπε ο γιατρός είναι να μην φάω για μια ώρα από εκείνη την ώρα που το έκανα. Και όχι φιλιά για δύο μέρες. Για να είμαι ειλικρινής, τώρα με το που γύρισα πήρα δύο ντεπών. Γιατί με πονάνε τα δόντια μου πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί. Αλλά με πονάνε τα δόντια μου, δηλαδή νιώθω ειδικά κάτω μου ευνάθος. Νιώθω λες και με δείρανε. Ίσως επειδή εγώ όταν φοβάμαι δαγκώνω τα δόντια μεταξύ του, πως τα λένε, τα σφίγγω. Και ίσως γι' αυτό, ίσως από τις βελόνες, δεν το ξέρω. Ελπίζω αύριο να έχει φύγει, γιατί νιώθω λες και μου χαλάσει όλα τα δόντια. Λες και ξαφνικά θέλω σφραγίσμα παντού. Προς το παρόν, μ' αρέσει το αποτέλεσμα που βλέπω. Δεν μπορώ να κρίνω ακόμη, γιατί ακόμα είναι πρισμένα. Αύριο και μεθαύριο θα είμαι ακόμα καλύτερα. Οπότε αυτά, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο προς το παρόν. Δεν ένιωσα κάτι παραπάνω. Δεν μου είπε να κάνω κάτι άλλο που δεν σας έχω πει ή οτιδήποτε. Νομίζω όχι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι είμαι και από το στρες λίγο ακόμα κρυώνω. Δηλαδή ακόμα νιώθω. Παρόλο που έχει περάσει μια ώρα, νιώθω ακόμα ότι κρυώνω. Τέλος πάντων, τώρα θα πάω να πλακωθώ στη βαζελίνη. Γιατί από την ώρα που τελείωσα, με το που σηκώθηκα από το κρεβάτι, ένιωθα λες και είχα βγει στο κρύο και είχαν σκάσει τα χείλη μου, έτσι και τα νιώθω και τώρα λες και έχουν σκάσει από το κρύο τα χείλη μου. Αυτό νιώθω. Οπότε πάω να βάλω ένα κιλό βαζελίνη, γιατί τα νιώθω λες και έχουν ξεραθεί, ενώ δεν φαίνονται. Ίσως αποφαίνονται και πολύ υδατωμένα, αλλά η αίσθηση είναι αυτή. Τέλος πάντων, θα σε αφήνω γιατί νιώθω ότι μιλάω και περίεργα και τα ζορίζω λίγο, γιατί ακόμα με την ξυλοκαίνη μου διασμένη, δεν μου έχει περάσει. Και θα τα πούμε πάλι αύριο, να σας τραβήξω, να σας πω πώς θα είμαι, τι θα νιώθω, αν θα νιώθω. Ελπίζω να μην νιώθω τίποτα και να μου περάσει και ο πόνος στα δόντια. Καλημερούδια με τρελό μαλλί. Κοιτάξτε το μαλλί. Τι κατάσταση είναι αυτή. Λοιπόν, είμαι ακριβώς 12 ώρες που έχω το υλουρονικό στα χείλη και όπως σας είπα είμαι εδώ για να σας μεταφέρω την εμπειρία μου, το τι νιώθω. Όπως σας είχα πει και στο βίντεο της ανακοίνωσης, θέλω να το κάνω για να σας μεταφέρω το τι γίνεται, πώς είναι, τα πάντα. Οπότε δεν θέλω να σας κρύψω και τίποτα. Θέλω να σας πω ότι το βράδυ δεν πέρασε και πάρα πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι πως δεν κοιμήθηκα καλά γιατί πονούσα και όπως σας είπα και χθες, πονούσα πάρα πολύ στη γνάθο μου, παιδιά. Πάρα πολύ. Ακόμα είναι πρισμένα τα χείλη μου. Δεν θα είναι έτσι, θα είναι πιο μικρά. Και αν δείτε από εδώ, δεν θα σας κάνω ένα zoom. Εδώ έχει φύγει το πρίξιμο, ενώ από εδώ όχι ακόμη. Σιγά σιγά θα υποχωρήσει και αυτή τη στιγμή νιώθω μέσα στα χείλη μου σαν να έχω μπαλάκια, πολλά πολλά μικρά μπαλάκια. Και πήρα πριν λίγο το γιατρό τηλέφωνο και μου είπε ότι μέχρι αύριο μεθαύριο θα έχουν φύγει. Γιατί είναι πάρα πολύ ενοχλητικά και είναι ο λόγος που δεν μπορώ να μιλήσω σωστά, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Ότι κάτι δεν πάει καλά με το στόμα μου. Αλλά δεν μπορώ να μιλήσω λόγω αυτού, ότι νιώθω αυτά τα μπαλάκια. Ειδικά εδώ κάτω, νιώθω δύο εδώ μέσα και με ενοχλούνε. Οπότε αυτό, παιδιά, το βράδυ ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα, δεν μπόρεσα να κοιμηθώ καλά. Δεν πονάω σε βαθμό να βάλω τα κλάματα, δεν έχω βάλει τα κλάματα καθόλου, αλλά είναι πολύ ενοχλητικός, ειδικά ο πόνος που νιώθεις. Εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω αν το νιώθουν κι άλλα κορίτσια, αν το έχουν νιώσει κι άλλες. Πάντως, να, εδώ. Όπως μιλάω, φαίνεται ότι εδώ πέρα είμαι πιο πρισμένη. Έχω μπαλάκι και εδώ μέσα. Δεν νιώθω κάτι παραπάνω πέρα από αυτό και λίγο νιώθω σαν να ήμουνα κάπου έξω και να με τσιμπήσανε μέλισσες πάνω στα χείλη μου. Τίποτα άλλο, μόνο αυτό, το ότι δεν μπορώ να μιλήσω πολύ καλά λόγω από τα μπαλάκια, ούτε με τραβάνε ούτε τίποτα, απλά νιώθω. Δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσω. Έχω να πω, επειδή ξέρω πάρα πολλά κορίτσια που βλέπω στο Instagram βασικά, που το κάνουν συνέχεια αυτό το πράγμα. Χαρά στο κουράγιο τους, πώς μπορούν δύο φορές το χρόνο να πηγαίνουν να το κάνουν. Εγώ δεν ξέρω, παιδιά, αν θα το ξαναέκανα. Σίγουρα θέλω να το ζήσω για την εμπειρία, να δω πώς είναι, να δω πώς θα είμαι και με μεγαλύτερα χείλη. Όταν θα ξεπριστώ και θα έρθουν στα φυσιολογικά τους, αλλά. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο πράγμα. Μπορεί να είναι ενέσιμο, αλλά. Φανταστείτε τώρα να δούλευα σε τηλεφωνικό κέντρο και να έπρεπε σήμερα να πάω να μιλήσω σε τόσο κόσμο. Δεν ξέρω τι θα έκανα. Αλήθεια σας λέω. Και αυτά προς το παρόν, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Λίγο με το φαΐ δεν τα έχω. Δηλαδή, ξύπνησα το πρωί, δεν έφαγα σαν άνθρωπος. Έφαγα μια μπανάνα και την ακόμα μικρά-μικρά κομματάκια. Γιατί την έβαζα προσεκτικά μέσα στο στόμα. Όχι ότι πονάω, αλλά
Είναι πολύ ενοχλητικά τα μπιλάκια που έχω, να έχω και εδώ, έχω και εδώ, έχω και εδώ, εδώ στο κέντρο, εδώ πάνω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχω τόσο μεγάλα χείλη. Λοιπόν, είμαι 15 ώρες που έχω κάνει το υαλουρονικό. Εξακολουθώ να νιώθω τα ίδια πράγματα λόγω από τα μπιλάκια που έχω και πάνω και κάτω. Δεν μπορώ να μιλήσω σαν άνθρωπος και μιλάω σαν πάπια. Αλλά μου είπε και ο γιατρός, όπως είπα και πριν, ότι θα φύγουν. Και ανυπομονώ και εκείνη τη στιγμή να μιλήσω σαν άνθρωπος. Εδώ είμαι πάλι 24 ώρες ακριβώς, αφού έβαλα το υαλουρονικό. Το έχω 24 ώρες δηλαδή στα χείλη μου. Πώς είμαι? Αν με δείτε έτσι, τα μισά μου, δηλαδή η αριστερή μου πλευρά, είναι τέλεια. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Δεν φαίνεται καθόλου ότι... Εντάξει, είναι σίγουρα πιο μεγάλα, αλλά δεν φαίνεται ότι έχω κάνει, ότι έχω βάλει υαλουρονικό. Αν με δείτε από την άλλη όμως, κοιτάξτε. Φαίνεται, είμαι ακόμα πρισμένη από τη δεξιά μου την πλευρά. Ειδικά εδώ και εδώ. Αυτά τα, με αυτές οι μπιλίτσες, τα γρομπαλάκια, δεν ξέρω πείτε τα πώς θέλετε, δεν έχουν φύγει ακόμη και ούτε τα νιώθω καλύτερα. Τώρα ελπίζω να είναι στο μυαλό μου, στην ιδέα μου, γιατί μου είπε ο γιατρός ότι αν για μια εβδομάδα δεν φύγουν πρέπει να πάω να μου τα σπάσει. Καλημερούδια! Είμαι 36 ώρες αφού έχω βάλει το υαλουρονικό στα χείλη. Όλο το βράδυ κοιμήθηκα πάρα πολύ καλά σήμερα. Δεν ξύπνησα καθόλου, έκανα και πολλές κομπρέσες, έκανα και μόλις ξύπνησα. Το μόνο κακό είναι ότι δεν μου έχουν φύγει ακόμα τα μπιλάκια που νιώθω στα χείλη μου. Και με ενοχλούν πάρα πολύ. Είναι ο λόγος που δεν μπορώ να μιλήσω και πετάω έξω τα χείλια μου. Θα βλέπετε ότι το βγάζω έξω. Γιατί φοβάμαι, όπως σας είπα και χθες, μην τα δαγκώσω. Και τώρα θα πάρω τηλέφωνο τον γιατρό. Να δω μήπως πάω σήμερα ή αύριο να τα δει, γιατί... Δεν αντέχω άλλα, δεν τα αντέχω. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα μπιλάκια, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Και είναι πολύ ενοχλητικά, γιατί δεν με αφήνουν να φάω, δεν με αφήνουν να μιλήσω σωστά. Μην σας πω καλύτερα πως πίνω νερό. Δεν θέλετε να με δείτε να πίνω νερό με ποτήρι, με καλαμάκι ούτε λόγος, γιατί δεν μπορώ να κάνω έτσι τα χείλια μου. Ξημέρωσε η Πέμπτη, είμαι 2,5 μέρες σχεδόν με το υαλουρονικό στα χείλη. Και σήμερα το πρωί ξύπνησα πρισμένη, να σας πω την αλήθεια μου. Τα μπιλάκια δεν έχουν υποχωρήσει ακόμη. Εχθές ευτυχώς δεν χρειάστηκε να πάω στον γιατρό, μου είπε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Μιλάω λίγο πιο κανονικά, ακόμα αν δείτε πετάω τα χείλια μου προς τα έξω, γιατί φοβάμαι για αυτά τα μπιλάκια που έχω μέσα. Τρώω κανονικά, θα έλεγα. Όχι, δεν τρώω στις πρώτες τις εχθές και προχθές. Σήμερα, ας πούμε, το πρωινό μου το έφαγα πιο εύκολα. Έχω πρόβλημα στο νερό ακόμα. Δεν μπορώ να πιω ανθρώπινα νερό. Βάζω στο ποτήρι νερό και πηγαίνω πάνω από τον νηπτήρα και κάθομαι, γιατί μου τρέχουν τα νερά. Ενώ πλέον έχω αίσθηση στα χείλια μου, γιατί άμα τα γλύφω τα καταλαβαίνω. Ενώ την πρώτη μέρα ειδικά, τίποτα δεν ένιωθα. Μόνο όταν μιλάω φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Άμα δεν μιλάω, φαίνεται ότι. Σαν να μην έχω κάνει και τίποτα. Κοιτάξτε, κάτι να σας κάνω zoom, να δείτε. Καλημερούδια! 3,5 μέρες είναι που έχω το υαλουρονικό στα χείλη μου και έχω νέα να σας πω γιατί εχθές πήγα στο γιατρό. Δεν άντεξα. Δεν άντεχα άλλο αυτά τα μπιλάκια, παιδιά, που ένιωθα και ακόμα νιώθω, εννοείται. Αλλά πήγα στο γιατρό και μου έκανε σωστό μασάζ. Μασάζ δακρύων, μπορώ να σας πω. Και ψιλοσυνήλθα, τα νιώθω λίγο καλύτερα, δεν τα νιώθω εντελώς καλά, δεν έχουν εξαφανιστεί. Ενώ εκείνη την ώρα, αφού έφυγα από το ιατρείο, ένιωθα ότι θα φύγουνε, γιατί είχαν μικρύνει πάρα πολύ, αλλά μέχρι να φτάσω στο σπίτι, ξαναπρίστηκαν. Τώρα εγώ βάφτηκα, με μεγάλα χείλη. Κοιτάξτε να δείτε, όταν δεν μιλάω, επειδή δεν νιώθω τα μπιλάκια έτσι ώστε να πετάω τα χείλη μου έξω, δείτε τι ωραία που είναι. Νομίζω πως αυτό το μέγεθος είναι μια χαρά για μένα, δηλαδή αν μου έκανε πιο μεγάλα θα υπήρχε πρόβλημα, δεν θα μου πηγαίνανε καθόλου. Όταν μιλάω όμως φαίνεται ότι ακόμα υπάρχει κάποιο θέμα, γιατί ακόμα νιώθω τα μπιλάκια και σπρώχνω ενστικτοδός τα χείλη μου προς τα έξω, γιατί φοβάμαι μην τα δαγκώσω και μοιάζει λίγο με πάπια όταν το κάνω αυτό όπως σας έχω ξαναπεί. Οπότε στην ουσία δεν είχα κάτι νεότερο να σας πω. Κοιμάμαι πολύ καλά τα βράδια, δεν έχω κανένα πρόβλημα, ούτε ντεπών παίρνω, δεν νιώθω καθόλου πόνο. Μόνο ότι νιώθω αυτά τα μπιλάκια και φοβάμαι να τα δαγκώσω και έτσι πετάω τα χείλη μου προς τα έξω επίτηδες. Όταν μιλάω, βλέπετε, κοιτάξτε, εδώ, ειδικά εδώ, έχω ένα μπιλάκι τόσο μεγάλο.
που μου φεύγει το στόμα νομίζω. Αλλά όταν δεν μιλάω, κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Δηλαδή, άμα μου μείνει αυτό το μέγεθος και φύγουν και αυτά τα μπιλάκια, θα είμαι πολύ καλά. Εδώ είμαι πάλι! Τα νεότερα που έχω είναι ότι εδώ και 2 μέρες τρώω σαν άνθρωπος, πίνω νερό σαν άνθρωπος, μιλάω σαν άνθρωπος, λίγο πάνω με ενοχλούν τα μπιλάκια πλέον, κάτω έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, πάνω έχουν μείνει, έχω ένα μικρό πρίξιματάκι εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο και λίγο εδώ πέρα, εδώ, αλλά έχουν αρχίσει και υποχωρούν όλα αυτά. Θα πρέπει να το κλείσω κιόλας αυτό, τη διαδικασία αυτή με το πώς πήγε το υλουρονικό με την εμπειρία μου και όλα αυτά, γιατί πρέπει να ανέβει αύριο το βίντεο, οπότε δεν γίνεται να το κρατήσω κι άλλες μέρες. Θέλω λίγο να σας πω, επειδή κάποια κορίτσια ήδη έχετε ξεκινήσει και με ρωτάτε πού πήγα και το έκανα, χωρίς να έχετε δει αποτέλεσμα, αλλά θέλατε να μάθετε. Θέλω να σας πω ότι λυπάμαι πολύ, δεν μπορώ να πω πού πήγα και το έκανα, και όχι επειδή είμαι κομπλεξικιά ή οτιδήποτε. Φοβάμαι, μην πάτε εσείς να κάνετε οποιαδήποτε παρέμβαση στον εαυτό σας, είτε σε στήθος, είτε σε χείλη, είτε σε μπότοξ, είτε σε οτιδήποτε, γιατί είναι πλαστικός χειρούργος, όπως σας είπα ο γιατρός, και κάτι δεν πάει καλά και βρω κανένα μπελά και μετά αισθάνομαι κι εγώ άσχημα, οπότε σας παρακαλώ μην με ρωτήσετε ποιος είναι ο γιατρός και πού το έκανα, δεν θα σας απαντήσω. Αυτό το βίντεο δεν το έκανα για να διαφημίσω κανέναν γιατρό, δεν το έκανα για να διαφημίσω κανένα κέντρο αισθητικής ή οτιδήποτε, γιατί μου στείλατε μερικές και κάτι τέτοια μηνύματα ότι ίσως θέλω να διαφημίσω τον πλαστικό χειρούργο και το έκανα. Σε καμία περίπτωση, εγώ πλήρωσα με δικά μου χρήματα. Έδωσα, γιατί θα με ρωτήσετε σίγουρα, 180 ευρώ για αυτή τη διαδικασία. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο γιατρός, ενώ είχα ρωτήσει κάποιους και κάποιους άλλους για να πάρω απόψεις και γνώμες, γιατί μπορεί να είναι κάτι που φεύγει, αλλά έστω και αυτούς τους λίγους μήνες που το έχεις πάνω σου, πρέπει να είναι ένα αποτέλεσμα καλό και όχι χάλια. Και ήταν ο μοναδικός που εμένα μου έδωσε εμπιστοσύνη και γι' αυτό κάθισα. Οπότε, αν θέλετε να κάνετε κάτι τέτοιο, καλό θα είναι να πάτε να δείτε και να πάρετε γνώμες και απόψεις. Το μόνο που θα σας έλεγα θα ήταν να πάτε σε πλαστικό χειρούργο και όχι σε κέντρο αισθητικής. Εγώ τα κέντρα αισθητικής τα φοβάμαι πάρα πολύ και δεν θα έκανα ποτέ σε κέντρο αισθητικής κάτι τέτοιο. Αυτός ο γιατρός, για τον λόγο που με έπεισε να πάω εκεί, είναι ότι όταν εγώ του έδειξα μια φωτογραφία με κάποια χείλη, το πριν και το μετά που είχα βρει στο Google, έτσι, και του είπα τα θέλω έτσι, μου λέει όχι, δεν θα σου κάνω αυτό το μέγεθος, θα σου κάνω μικρότερο, γιατί το δικό σου πρόσωπο δεν μπορεί να δεχτεί μεγαλύτερα χείλη. Τα χαρακτηριστικά σου είναι για μικρά χείλη, έτσι όπως έκανε και ο Θεός, οπότε θα κάνουμε κάτι μικρό. Αυτό είναι που με έκανε να θέλω να πω σε αυτόν. Όλοι οι υπόλοιποι γιατροί μου έλεγαν ότι α, ναι, μπορείς να κάνεις το μέγεθος που θέλεις. Για μένα ήταν λίγο φάουλ αυτό, οπότε γι' αυτό επέλεξα σε αυτόν τον γιατρό να πάω. Τώρα θέλω να καθίσω λίγο με κλειστά χείλη για να με δείτε. Δεν φαίνεται τεράστια διαφορά, αλλά αν πάτε το βίντεο στα πρώτα λεπτά του θα καταλάβετε τη διαφορά έτσι. Οπότε ορίστε να τα, να τις κάνω και zoom. Δεν είναι μεγάλα όπως είπαμε, είναι μικρά. Το μόνο που πρέπει να το βλέπετε κι εσείς είναι το λίγο πρίξιματάκι εδώ και εδώ. Επάνω τώρα νιώθω μόνο αυτά τα μπιλάκια που σας έλεγα όλες αυτές τις μέρες με αυτά τα μπιλάκια πια. Και ίσως πετάω ακόμα λίγο το πάνω το χείλος. Διαφορετικά το κάτω το νιώθω πάρα πολύ ωραία. Δεν με ζορίζει κάτι πέρα από αυτήν εδώ την μικρή την μπιλίτσα που έχω, η οποία έχει αρχίσει και αυτή και ελαττώνεται. Τώρα σε κάποια από τα επόμενα βίντεο θα σας ενημερώσω για το σε πόσες μέρες μου έφυγαν ή αν μου δημιουργηθεί κάτι άλλο που δεν θέλουμε να μου δημιουργηθεί κάτι άλλο. Και όπως σας ξαναείπα, αυτό το βίντεο το έκανα καθαρά για να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μου, για να ξέρουν κορίτσια τα οποία το σκέφτονται τι τους περιμένει. Γιατί, ας πούμε εγώ, αν έβλεπα μια Ελληνίδα YouTuber την οποία μπορεί και να τη γνώριζα και να μπορούσα να έχω και το θάρρος να τη στείλω ένα μήνυμα να το συζητήσουμε, αν μου έλεγε ότι είχε βγάλει αυτά τα μπιλάκια και εγώ έπρεπε να πάω στη δουλειά μου την επόμενη μέρα και δεν θα μπορούσα να μιλήσω όπως τις 2 πρώτες μέρες που ήταν για μένα δραματικές, δεν θα το έκανα. Και τώρα που δεν δουλεύω, να σας πω την αλήθεια, αν μου έλεγαν ότι ξέρεις κάτι, Μαρινέλη, εγώ έβγαλα μπιλάκια και μου φύγανε μετά από 10 μέρες, ήταν ενοχλητικά, δεν θα το έκανα. Και όπως σας είπα και πιο πριν, χαρά στο κουράγιο σου αυτό το κορίτσι που πάνε και το κάνουν συνέχεια. Αν και εμένα η γνωστή μου είπε ότι μόνο την πρώτη φορά έβγαλε και μετά την τρίτη μόνο ένα μπιλάκι. Οπότε μπορεί γι' αυτό να το κάνουν και όλες συνέχεια. Κλείνοντας, θέλω να σας πω για ακόμα μία φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα υπέροχα μηνύματά σας στο βίντεο της ανακοίνωσης που ακόμα και σήμερα μου έρχονται πολύ όμορφα και κομψά. Και σίγουρα περιμένω και σε αυτό το βίντεο την άποψή σας και τη γνώμη σας. Αρκεί, όπως σας είπα, να είναι καλοπροαίρετη και καλογραμμένη.
Να είναι δηλαδή γραμμένη κομψά. Δεν με ενδιαφέρει και δεν θα με στενοχωρήσει να μου πει καμιά σου ότι ξέρεις κάτι, Μαρινέλη, δεν σου πάει το μεγαλύτερο μέγεθος στα χείλη. Αλλά αρκεί να είναι κομψά, να μην είναι άσχημα γραμμένο, δεν το θέλω σε καμία περίπτωση και να μην στεναχωρηθώ ούτε εγώ αλλά ούτε εσείς, γιατί είναι λίγο και από τις δύο πλευρές αυτό, δεν είναι μόνο από τη δική μου. Εγώ να σας πω την αλήθεια, με αυτό το μέγεθος που είμαι τώρα μου αρέσει. Πιο μεγάλα, που τα είχα δει την πρώτη μέρα που ξύπνησα, που ήμουν πάρα πολύ πρισμένη με τεράστια χείλη, δεν μου άρεσα καθόλου. Δεν μου πήγαιναν και καλά είπε ο γιατρός ότι δεν ταιριάζουν στα δικά μου χαρακτηριστικά τα μεγαλύτερα χείλη. Οπότε αυτή ήταν η εμπειρία μου. Θα ήθελα από κάτω στα σχόλια να μου γράψετε το εξής. Εάν εσείς από την εμπειρία τη δική μου που είδατε, πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα με το σχήμα που πήραν τα χείλη μου και όλα αυτά, εάν θα το κάνατε ή αν το σκέφτεστε ή αν έχετε κάνει κάποιες, θέλω να μου γράψετε αν σας βγήκαν και σας αυτά τα μπιλάκια. Γιατί η Ελληνίδα δεν έχει ξανακάνει αντίστοιχο βίντεο και στις ξένες που είδα, μόνο για μελανιές μιλούσαν, για μπιλάκια δεν είδα. Βασικά τρεις κοπέλες που εμπιστεύομαι εγώ παρακολούθησα τα βίντεο με το υλουρονικό και καμία δεν το έλεγε αυτό, αλλά όλες τους είχαν ξαναβάλει και άλλη φορά, οπότε ίσως αυτό είναι, σε αυτό το ευθύνεται. Οπότε θα περιμένω πώς και πώς τα μηνύματά σας να τα διαβάσω με μεγάλη ανυπομονησία. Και πριν κλείσω, σας εύχομαι να έχετε έναν υπέροχο ανοιξιάτικο μήνα, γιατί σήμερα που παρακολουθείτε εσείς το βίντεο είναι 1η Μαΐου, παιδιά. Οπότε εύχομαι τα καλύτερα, πάντα υγεία, αγάπη, χαρά και ανοιξιάτικες μέρες. Όχι πάρα πολύ ζεστές, γιατί έχει παραγίνει τώρα τις τελευταίες μέρες. Είπαμε να κάνει ζέστη, λέω και έτσι. Εγώ δεν μπορώ, παιδιά. Είμαι από τους ανθρώπους που είμαι καλά στους 25 βαθμούς Κελσίου και κάτω. Από τους 25 βαθμούς Κελσίου και πάνω έχω πρόβλημα. Δεν αντέχω. Οπότε αυτά, πουλάκια μου, σας χαιρετώ. Να περνάτε υπέροχα. Γεια!